συνάδελφοι. Έχει ξημερώσει άλλη μια δύσκολη μέρα σήμερα, καθώς παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα τις τελευταίες μέρες τη μεγάλη τραγωδία που έγινε στα Τέμπη. Δεν ήταν ούτε ατύχημα, ούτε δυστύχημα. Το έγκλημα ήταν προδιαγεγραμμένο. Για το έγκλημα αυτό έχουν ευθύνη όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά, οι οποίες αδιαφορούσαν για τα δίκαια αιτήματα των συνδικαλιστών και των εργαζομένων στους σιδηροδρόμους, αδιαφορώντας παντελώς για να ικανοποιήσουν τα αιτήματά τους. Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι προηγούμενες, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, έχουν αμέριστη ευθύνη, καθώς έχει αμέριστη ευθύνη και η ιδιωτική εταιρεία πλέον, η Ιταλική, η οποία έχει αγοράσει την Τρενοσέ. Η οργή μας να γίνει δύναμη για αγώνα και διεκδίκηση, ώστε να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας, τόσο για ζωή, όσο για σπουδές και δουλειά με σύγχρονα δικαιώματα. Είναι απαράδεκτο στον 21ο αιώνα, στο 2023, να μπαίνουμε μέσα στα τρένα να ταξιδέψουμε, να πάμε στα σπίτια μας, να πάμε στα πανεπιστήμια μας και να μην φτάνουμε ποτέ. Είναι απαράδεκτο, γιατί οι ζωές μας μπαίνουν στο ζύγι κόστους οφέλους. Δεν έχουν κέρδος από το να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τις ζωές μας. Δεν είμαστε επιλέξιμες δαπάνες. Τα κέρδη τους μπαίνουν σε πρώτη μοίρα. Δεν μπαίνουν οι ανθρώπινες ζωές.